θα πρέπει να υπάρχει ένα συντονισμός των οικονομικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους κρατικούς προπολογισμού. Να σας πάω στη Γλασκόβη, λοιπόν, ε, όπου διεξάγεται μία από τις κρισιμότερες, αν όχι η κρισιμότερη διάσκεψη για το κλίμα, δεδομένου ότι και οι στόχοι που τέθηκαν το 2015 στο Παρίσι θεωρείται πλέον πολύ δύσκολο να επιτευθούν. Η κλιματική κρίση όμως είναι εδώ, προκαλεί φυσικέ καταστροφές και α, προκαλεί και οικονομική αιμορραγία στους προϋπολογισμούς των κρατών. Θέλω να σας ρωτήσω τι μπορεί να προσδοκά η Ελλάδα από αυτή τη διάσκεψη και ποιοι είναι οι κίνδυνοι στην οικονομία της από την κλιματική κρίση. Νομίζω ότι αυτό που μπορούμε να προσδοκούμε, γι' αυτό και εκτός Πρωθυπουργού μεταβαίνω και εγώ στην Κλασκόβη είναι διότι θα πρέπει να υπάρχει ένα συντονισμός των οικονομικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους κρατικούς προϋπολογισμούς. Με λίγα λόγια, θα χρειαστούν να υπάρξουν κάποιες δαπάνες, θα χρειαστεί να υπάρξει μια γρήγορη μετάβαση, προς αυτή η κλιματική μετάβαση που λέμε, αυτή θα πρέπει να γίνει με όρου οι οποίοι ουσιαστικά να γίνονται απολύτω αποδεκτοί και ανεκτοί από του κρατικού προπολογισμού. Η χώρα από το 2019 συμμετέχει ενεργά στη σύσκεψη η οποία υπάρχει μεταξύ των Υπουργών Οικονομικών του κόσμου. Ξεκινήσανε 18 χώρε, ήμασταν η 19η. Τώρα είμαστε πάνω από 50 χώρε οι οποίε συμμετέχουμε σε αυτό το φόρουμ. Παράλληλα, Ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε το Ταμείο Ανάκαμψη. Το Ταμείο Ανάκαμψη έχει ένα συγκεκριμένο πυλώνα που αφορά την μετάβαση, την μετάβαση στην επόμενη εποχή, λαμβάνοντα υπόψη τι προκλήσει για το περιβάλλον. Έχουμε το ΕΣΠΑ, έχουμε εθνικέ πολιτικέ, έχουμε την απολιγνητοποίηση τη χώρα, έχουμε τι διασυνδέσει με την Αίγυπτο. Έχουμε συνεπώ μια σειρά από προτεραιότητε που έχουμε αναλάβει ω ελληνική κυβέρνηση, έτσι ώστε να πετύχουμε τον διτό στόχο της κλιματικής αλλαγής, δηλαδή της αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, αλλά με έναν ανεκτό για τα δημόσια οικονομικά τρόπο. Και αυτό συζητάμε και θα συζητήσουμε και στη Λασκόφη. Υπάρχουν πολλοί αναλυτές που ε, λένε ότι η πράσινη μετάβαση θα κοστίσει ακριβά και ότι οι πολιτικοί δεν το λένε αυτό στον κόσμο γιατί είναι πολιτικά επικίνδυνο και ότι τελικά την κρίση μπορεί να την πληρώσουν τα νοικοκυριά. Είναι έτσι και πώς, ποια είναι η απόψη σας πάνω σε αυτό ότι υπάρχει ένα κόστος μετάβασης, σας το είπα προηγουμένω ε, ο ίδιος, όταν μιλούσαμε για τις δημοσιονομικούς κανόνες. Mm -hmm. Άρα ουσιαστικά για να υπάρχει μια συζήτηση για την κλιματική αλλαγή και την ε, πράσινη μετάβαση, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιες δαπάνες οι οποίες θα πρέπει να δούμε πώς θα τις διαχειριστούμε σε ό,τι αφορά δημοσιονομικούς στόχους και κανόνες. Mm -hmm. Ο στόχος είναι να μην επιβαρυθούν τα νοικοκυριά και δεν μιλάω για τη χώρα, γενικώ να μην επιβαρυθούν τα νοικοκυριά και επιχειρήσει.